Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, έφτασε η μέρα που συζητάμε το πρώτο νομοσχέδιο μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα. Και είναι, νομίζω, κρίσιμο και σημαδιακό ότι και αυτό το νομοσχέδιο, αυτός ο νόμος, πάει να κλείσει μια πληγή μνημονιακή. Να διορθώσει, δηλαδή, μια πραγματικότητα η οποία ακριβώς διαμορφώθηκε επειδή η χώρα βρισκόταν στο καθεστώς των μνημονίων. Επειδή πιάστηκε σε πολύ μεγάλη αδυναμία το πολιτικό σύστημα, επειδή πάρα πολύ ισχυρά συμφέροντα κατάφεραν να πατήσουν τη δημοκρατία μας στο σβέρκο και να κατοχυρώσουν με τίμημα εξευτελιστικό το δίκτυο μετάδοσης των προγραμμάτων, το δίκτυο των κεραίων της τηλεόρασης της ψηφιακής και βεβαίως να διαιωνίσουν δυστυχώς και το καθεστώς της μη αδειοδότησης. Έρχεται λοιπόν η πρωτοβουλία μας να δώσει το δικαίωμα στους πολίτες οι οποίοι δεν χωράγανε καταφανώς στο business plan του ιδιώτη που ανέλαβε να αναπτύξει το δίκτυο να έχουν πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. 400.000 άνθρωποι, 160.000 νοικοκυριά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και είναι βέβαια λίγο οξύμορο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για τις νέες τεχνολογίες, τις τεχνολογικές αιχμές, τις συνδεσιμότητες υψηλής ταχύτητας, να ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη πάνω από 120 νεοφυείς επιχειρήσεις, εργαστήρια ρομποτικής, νέα παιδιά τα οποία όχι δεν έχουν να ζηλέψουν, θα σας έλεγα είναι ζηλευτά από αντίστοιχες προσπάθειες που είναι στο εξωτερικό και εμείς εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο οι συμπολίτες μας σε δύσκολες περιοχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στις συμβατικές τεχνολογίες, στις τεχνολογίες οι οποίες είναι όριμες. Θέλω να πω ότι διαφαίνεται μία δυνατότητα να υπερψηφιστεί από διευρυμένη πλειοψηφία αυτό το νομοσχέδιο και αυτό θέλω να το χαιρετήσω. Βεβαίως, βεβαιότατα θα πάρει πάρα πολύ καιρό να μπορέσουμε να συγκλίνουμε στο πώς βλέπουμε το παρελθόν το τηλεοπτικό και το μηντιακό. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ θεμελιώδεις αποκλίσεις, νομίζω, αλλά υπάρχει και μία έτσι πάρα πολύ επίμονη πραγματικότητα. Έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει άπαντες να ξανασκεφτούν και ενδεχομένως και να αναθεωρήσουν κάποιους από τους ακραίους χαρακτηρισμούς τους οποίους επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον μας όταν απέναντι σε θεούς και δαίμονες λέγαμε το αυτονόητο και αυτό που καταγράφανε και οι επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3.500 οικισμοί λοιπόν, 3,8 του συνολικού πληθυσμού και αυτό το νομοσχέδιο είναι νομίζω ένα τρίτο βήμα στην ομαλοποίηση του τηλεοπτικού τοπίου. Τι τηλεοπτικό τοπίο παραλάβαμε? Δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Παρίας, χωρίς πρόγραμμα, θυμίζομαι ανταποδοτικό τέλος 4,25. Ήτανε 4,25 και η κριτική που δεχόμασταν όταν ανοίγαμε την ΕΡΤ ήταν ότι δεν βγαίνει το οικονομικό πλάνο με 3 ευρώ που θέλαμε να βάλουμε το ανταποδοτικό. Και τώρα ακούμε γκρίνιες και διαμαρτυρίες. Η ΕΡΤ νομίζετε ότι μπορείτε να την εργαλειοποιείτε στην πολιτική αντιπαράθεση. Προφανώς, προφανέστατα κάποιοι δεν θα θέλανε η ΕΡΤ να έχει πάρει τα δικαιώματα των μισών ποδοσφαιρικών ομάδων της πρώτης εθνικής, της Super League και να έχει τη δυνατότητα να έχει πάρα πολύ σοβαρές θεαματικότητες. Προφανώς, προφανέστατα, κάποιοι την ενημέρωση την αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο. Ήταν όμως ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ο πρώτος που ενημέρωνε τον ελληνικό λαό όταν είχαμε παγκόσμιες κλίμακες γεγονότα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα τελευταία χτυπήματα των Δυτικών στη Συρία, εάν δεν υπήρχε η ΕΡΤ, αυτό που θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες θα το μάθαιναν μέσω μιας μονόλεπτης σύνδεσης κάποιου ιδιωτικού καναλιού κατά τις 8 η ώρα το πρωί. Σύνδεση, όταν εννοώ σύνδεση όχι με το μέρος που έγινε το συμβάν, όχι με τη Συρία, σύνδεση με το στούντιο που λένε στη διπλανή αίθουσα. Αυτή θα ήταν η ενημέρωση. Η ΕΡΤ ήταν σε κανονική ροή προγράμματος και ειδήσεων 3,5 ώρα τα ξημερώματα. Και αυτό το αγαθό είναι ανεκτίμητο και έχει κόστος.
και αποφασίσαμε όλοι μαζί ως δημοκρατική πολιτεία να το καταβάλουμε. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι του business plan η ενημέρωση των πολιτών, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια μεγάλα γεγονότα. Το φαντάζεστε? Έκανε ο κύριος Ιγουμενίδης μία αναφορά στο πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι και κάποιοι όχι στην συγχωρωμένη την κυρία Μαραγκοπούλου. Χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν και να το ξανασκεφτείτε και στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι λέτε ότι θα το πάτε το ανταποδοτικό τέλος στο 1,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΡΤ δεν θα έχει τη δυνατότητα ούτε σε μυθοπλασία να επενδύσει και βεβαίως δεν θα έχει και τη δυνατότητα να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες δωρεάν ένα αγαθό το οποίο δυστυχώς πολιτικές επιλογές το στέρισαν. Και μιλάω για το καταπληκτικό και πιο δημοφιλές άθλημα σε όλο τον κόσμο, το ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό να το γνωρίζουν και οι ομάδες ποδοσφαιρικές, να το γνωρίζουν και οι φίλαθλοι. Φόρος διαφήμισης. Δεν καταλαβαίνω με ποια έπαρση ερχόμαστε εδώ και ζητάμε και τα ρέστα από αυτή την κυβέρνηση. Ακούστηκε ότι θα το μειώσουμε, λέει, ως κριτική. Τι έγινε 2010 με 2014? Γιατί δεν εισπράχθηκαν 250 με 300 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης που ήταν ψηφισμένος? Ποια χεράκια είδανε ή βρήκανε το στυλό και την πένα πολύ βαριά για να βάλουν την υπογραφή του καταλογισμού? Ποια τηλέφωνα σηκώθηκαν? Πότε θα τα μάθουμε αυτά, ποτέ? Θα ερχόμαστε εδώ πραγματικά να κουνάμε και το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση? Πρέπει να ήταν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από τις πρώτες υπογραφές που έβαλε ο υποφαινόμενος κατά εντολή του Πρωθυπουργού, ο καταλογισμός του φόρου διαφήμισης. 150 εκατομμύρια στο Δημόσιο Ταμείο. Τα στοιχεία μας τα έδωσε προχθές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυτά τα λεφτά δεν είχαν εισπραχθεί και θα εισπραχθούν τώρα και 170 από τις άδειες και 120 από το μειωμένο φόρο διαφήμισης. Μας ρωτάνε γιατί τον μειώσαμε. Σας είπε κανείς ότι εμείς έχουμε κάποια μονομανία, κάποια μανία φορολόγησης των καναλιών? Τίποτα τέτοιο. Βεβαίως και θέλουμε να υπάρχει χώρος και για αξιοπρεπείς αμοιβές και χώρος για επενδύσεις στην οπτικοακουστική παραγωγή. Και θεμελιώνουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Τα είπε ο Υφυπουργός πιο πριν, ο Λευτέρης ο Κρέτσος. 17 παραγωγές μυθοπλασίας ήδη έχουν δρομολογηθεί για φέτος. Πέρασε κοιλιά η ελληνική τηλεόραση όπου είχε 0 μυθοπλασία. Και ο κόσμος έβλεπε τουρκικά και επαναλήψεις. Πώς θα μηδενίζουμε λοιπόν όλα με τόση ευκολία? Η ΕΡΤ βεβαίως έχει κάνει τα βήματα, ολοκλήρωσε και το διαγωνισμό για την προμήθεια νέων πομπών και από 1η-1η-19 δεν θα έχει ανάγκη να της μεταφέρει το σήμα της κανένας, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για λόγους απλώς οικονομικούς, επειδή θα γλιτώσει και 1,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά και για λόγους, θα σας έλεγα, έτσι, αυτονόητους. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας πρέπει να είναι στη θέση να μεταφέρει το σήμα του σε όλη την επικράτεια. Έχουμε κάνει βεβαίως δεκάδες ταξίδια σε όλη την επικράτεια. Το ξέρετε και εσείς, το γνωρίζετε, βουλευτές της επαρχίας. Είμαι βέβαιος ότι όπως και εμένα και εσάς θα σας πιάνουν από το μανίκι πολίτες και γι' αυτό έχουμε και παραλάβει δεκάδες ερωτήσεις για το πότε θα καλυφθεί αυτή η μεγάλη ανάγκη από βουλευτές όλων των παρατάξεων. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις για το πώς θα γίνει, λέει, η δράση, πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η δράση είναι μια δράση η οποία έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στους Αρκιούς, στους Ρυψούς, στο Αγαθονήσι, τον Εχήνο. Σε αυτές τις περιοχές που η πολιτεία θεώρησε ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες το τηλεοπτικό σήμα, ερωτηθήκαμε γιατί δεν προκρίνουμε άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές. Το νομοσχέδιο είναι κατά τους τύπους και κατά το γράμμα του τεχνολογικά ουδέτερο. Μπορεί να υπάρξει επιλογή. Είναι προφανές ότι με την ελευθερία αυτή που δίνεται, ο πολίτης ανάλογα με τις υπάρχουσες υποδομές θα επιλέξει την οδό όπου θα τον κάνει πολύ πιο γρήγορα να έχει το τηλεοπτικό σήμα. Τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της συνδεσιμότητας.
και γιατί είχαν καθυστερήσει και τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή επιταχύνονται. Άρα λοιπόν, καλύπτεται το κόστος του εξοπλισμού, καλύπτεται για 8 χρόνια, δεν υπάρχει θέμα μη μετάδοσης αδειοδοτημένου σταθμού, διότι νομοθετείται το λεγόμενο must carry και must give. Δηλαδή, ο πάροχος δικτύου είναι υποχρεωμένος να το μεταδώσει το σήμα του αδειοδοτημένου και ο πάροχος περιεχομένου είναι υποχρεωμένος να δώσει το περιεχόμενό του στον πάροχο δικτύου για να το μεταφέρει. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα η εμπορική σχέση, συμφωνία ή ασυμφωνία που μπορεί να έχει ένας πάροχος δικτύου με ένα αδειοδοτημένο πάροχο περιεχομένου του στην προκειμένη περίπτωση. Είναι υποχρεωμένος και ο ένας και ο άλλος το περιεχόμενο αυτό να φτάσει στους πολίτες οι οποίοι με δημόσιο χρήμα και επιδότηση θα έχουν την πρόσβαση στο τηλεοπτικό προϊόν. Πραγματικά λυπάμαι βέβαια να ακούω ξανά και ξανά, επειδή έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι είχε δρομολογήσει, λέει, η προηγούμενη κυβέρνηση τη λύση του προβλήματος. Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω πρέπει τα πράγματα να τα συζητάμε και με όρους λογικής. Ξανά και ξανά επανέρχεστε και λέτε ότι είχατε, λέει, ένα πρόγραμμα έτοιμο το οποίο του θαύματος, γραμμένο στο γόνατο, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να μην πω στη χαρτοπετσέτα, το καταθέσατε 23 Γενάρη του 2015. Την ώρα που μίλαγε δηλαδή ο Σαμαράς στο Σύνταγμα και έκανε την κεντρική του προεκλογική, οι υπηρεσίες δουλεύουν και καταθέτανε ένα πρόγραμμα. Και προφανώς, προφανέστατα, απεντάχθηκε διότι δεν υπήρχε περίπτωση να χρηματοδοτηθεί, πράγμα που μας το απάντησαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες αργότερα. Κοιτάξτε να δείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η χώρα έχει μπει σε μία καινούργια φάση. Είναι απολύτως σαφές και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, από το γεγονός δηλαδή ότι τελείωσαν τα μνημόνια και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να υπάρχουν οι αναγκαίες διορθώσεις και βελτιώσεις και οι μεταβολές που πρέπει να υπάρξουν. Και θα σας έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να μετατοπίσουμε λίγο την κουβέντα και να χαμηλώσουμε και λίγο τους τόνους, διότι αντιλαμβάνομαι ότι για το παρελθόν θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να συμφωνήσουμε, αλλά θα πρέπει λίγο για το μέλλον να συζητήσουμε επί προγραμμάτων. Περίμενα να ακούσω εδώ από όσους ξυφούλκησαν εναντίον της κυβέρνησης λέγοντας ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έφερε το χειρότερο μνημόνιο. Έχει καταστρέψει τη χώρα. Η οποία χώρα είχε διασωθεί όταν είχε ανεργία 27% και τώρα που έχει 19,1% είναι καταστραμμένη. Θα περίμενα να ακούσω πραγματικά σε ένα-ένα από τα μέτρα τα οποία θα γίνουν νόμος του κράτους με τον προϋπολογισμό, εάν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία. Και να σας πω και κάτι έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει και έτσι λίγο μεγάλη καρδιά στην πολιτική. Βρίστε μας, ορίστε. Εξαντλήστε όλους τους δυνατούς χαρακτηρισμούς. Δεν μπορεί να σιωπάτε για τα άλλα όμως. Να μειωθεί ή να μην μειωθεί ο έμφυα, τον οποίο φέρατε χωρίς εντολή. Σε αυτό δεν μπορούμε τώρα να λέμε μισόλογα. Να μειωθούν ή να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους. Κινήματα ολόκληρα κάνατε. Έχετε καταραστεί τον Κατρούγκαλο εκατοντάδες φορές. Άρα λοιπόν νομίζω, και αυτό αφορά κυρίως θα έλεγα τους συναδέλφους από το κίνημα αλλαγής. Εκεί θα περίμενα να γίνει η ανταλλαγή απόψεων στο επίπεδο των προγραμμάτων, διότι γνωρίζω ότι με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει πραγματικά χάος προγραμματικό. Υπάρχει χάος προγραμματικό και αυτό δεν χάνει ευκαιρία να μας το θυμίζει. Έρχεται βεβαίως ως δικαιωμένη όταν δεν χρησιμοποιεί fake news. Ο Τραμπ, λέει, είπε 6 φορές τα Σκόπια Μακεδονία. Τα έχει αναγνωρίσει από το 1992, αν δεν κάνω λάθος, με το συνταγματικό όνομα. Αυτό έγινε ο κακός χαμός στα διαδίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ταξιδέψαμε, λέει, με το κυβερνητικό αεροσκάφος για τη Θεσσαλονίκη. Με ειδικά ανεβλωμένο τρένο πήγαμε. Και αυτό έγινε επιχείρημα αντιπαράθεσης. Πραγματικά δηλαδή εκπλήσωμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά θυμίζουν τα επιχειρήματα του τύπου ότι ο Φλαμπουράρης οδηγούσε εκείνο το ταχύπλαιο στην Αίγινα που είχε γίνει το δυστύχημα. Και βεβαίως ο δύσμυρος παππούς που βλέπει τον εαυτό του από το 2011
να παρουσιάζεται κάθε χρόνο ως διαδηλωτής που έκανε διαδήλωση προχθές. Και από αυτού του επίπεδου η αντιπαράθεση γίνεται και γίνεται και από ανθρώπους οι οποίοι θα κοσμήσουν και τα ψηφοδέλτιά σας. Θα το καλωσορίσουμε και γιατί θα εμπλουτίσουν και τον πολιτικό μας διάλογο, νομίζω, και την αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα και να θεωρεί εαυτόν δικαιωμένο ούτε για την πορεία των προγραμμάτων, ούτε για το θέμα των αδειών, ούτε βεβαίως για το θέμα του Μακεδονικού. Ποια είναι η θέση σας για το Μακεδονικό? Θα γίνουν εκλογές σε ένα χρόνο. Θα διεκδικήσετε ψήφο για να ακυρώσετε τη συμφωνία? Θα διεκδικήσετε ψήφο για να ακυρώσετε την αδειοδότηση η οποία έγινε των τηλεοπτικών σταθμών? Θα διεκδικήσετε ψήφο για να πάτε ξανά σε επιστολιπτική γραμμή? Αυτό το θεωρώ απολύτως βέβαιο. Διότι το πρόγραμμά σας είναι αδύνατον να γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία του λαού σε συνθήκες ομαλότητας. Τι έρχεστε και λέτε τώρα? Έρχεστε και πασάρετε για το ασφαλιστικό μία λύση η οποία έχει καταρρεύσει παταγωδώς όπου εφαρμόστηκε. Παταγωδώς όμως. Το κράτος αποσύρεται de facto από την ασφάλιση και προσθέτει δύο πυλώνες. Τον τρίτο δεν χρειάζεται να τον κάνει τίποτα, αλλά τι κάνει? Κάνει το δεύτερο, τον επικουρικό πυλώνα, και αυτό είναι ιδιωτικό. Το 50% των συνταξιούχων στη Χιλή πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Με αυτό το ωραίο σύστημα, το οποίο εφήρμοσε ο Πινοσέτ. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι πιστεύω βαθιά ότι ήταν σκόπιμη η σχετικοποίηση της δικτατορίας του Πινοσέτ. Όπως σκόπιμο είναι και το να ανεβαίνει κανείς αυτό εδώ το βήμα και να συγκρίνει αυτή την κυβέρνηση με δικτατορίες. Αυτό αποτελεί δυστυχώς μία σκοπιμότητα η οποία είναι στρατηγική για την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακριβώς επιθυμεί στα μάτια και στις καρδιές του κόσμου να σχετικοποιήσει τις δικτατορίες. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι εδώ προγραμματικά υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές. Το σύνθημα του ΕΦΚΑ είναι «Όλοι μαζί πιο δυνατοί». Το σύνθημα του δικού σας ασφαλιστικού είναι «Σώσον εαυτόν σωθήτω». Το σύνθημα το δικό μας για την ψηφιακή πολιτική είναι «Το αύριο σήμερα για όλους». Οι πολιτικές οι δικές σας αφήσανε στο μαύρο τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να δουν τηλεοπτικό σήμα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, ο πολιτικός διάλογος να βελτιωθεί, να αναβαθμιστεί και να γίνει στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. Υπάρχει, θα σας έλεγα, και το θετικό υπόβαθρο της αποσυμπίεσης από την ύπαρξη προγραμμάτων. Η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια. Μπορεί κάθε κόμμα λοιπόν να απλώσει το πρόγραμμά του μπροστά στον ελληνικό λαό. Εσείς έχετε μία δέσμευση να δικαιολογήσετε όλα όσα κάνατε μέχρι το 2014. Αυτό θα σας ακολουθεί. Και με αυτή την πραγματικότητα και τα προγραμματικά προτάγματα θα αναμετρηθείτε βεβαίως με την δημοκρατική προοδευτική αριστερή παράταξη και ο λαός θα αποφανθεί, όπως έχει αποφανθεί και στο παρελθόν, ότι θα συνεχίσει αυτή την πορεία ανάκαμψης. Ευχαριστώ.